Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουλίου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για ένα εξάμηνο μέχρι το τέλος του 2019 και θα λειτουργεί με βάση όλα τα κριτήρια ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας, το οποίο ψηφίστηκε στα τέλη Μαρτίου από την Βουλή. Πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ σε πολυτελείς υποδομές φιλοξενίας της ελληνικής περιφέρειας επένδυσε ο Όμιλος Δασκαλαντονάκη Γκρεκοτέλ την χρονιά 2018-2019, ενισχύοντας τις υποδομές που διατηρεί σε Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Χαλκιδική και Πελοπόννησο. Τα τελευταία 14 χρόνια ο Όμιλος έχει επενδύσει πάνω από 475 εκατομμύρια ευρώ σε νεόδημητες μονάδες, ανακαινήσεις, επεκτάσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων ξενοδοχείων, ενώ επενδύσεις αντίστοιχου ύψους προγραμματίζει και για την επόμενη χρονιά, όπως αναφέρουν τα στελέχη του στο insider.gr. Ένα πολύ ακριβό λάθος παραδέχτηκε πως έκανε ο Bill Gates, το οποίο, όπως αποδείχθηκε, κόστησε στην Microsoft 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Business Insider, ο μεγιστάνας του τεχνολογικού κολοσσού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης την προηγούμενη εβδομάδα, παραδέχτηκε πως το μεγαλύτερο λάθος που έχει κάνει είναι να μην συμπεριλάβει τα Android συστήματα στην Microsoft. Όπως παραδέχτηκε, τα κινητά της Microsoft με λειτουργικό σύστημα τα Windows δεν κατάφεραν να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς όπως τα Android ή τα iPhone. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.